Τα χαμόγελα στο στρατηγείο της Λέγκας περίσευαν για το αποτέλεσμα των ιταλικών εκλογών. Ο ηγέτης του κόμματος, Ματέο Σαλβίνι, θεωρεί πως οι Ιταλοί έστειλαν μήνυμα ότι θέλουν να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Είναι στο χέρι των Ιταλών πλέον να αποφασίζουν για την Ιταλία. Δεν είναι στα Σπρέντ, το Βερολίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες. Είναι οι Ιταλοί πλέον που αποφασίζουν για την Ιταλία. Ο ηγέτης της Λέγκας ευχαρίστησε ειρωνικά τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Είπε μάλιστα πως όσο περισσότερο μιλάει ο Γιούνκερ, τόσο αυξάνονται οι ψήφοι του κόμματος. Σημείωσε επίσης ότι κάποιοι στις Βρυξέλλες πρέπει να αδειάζουν τα γραφεία τους και να ξεκινήσουν να πακετάρουν. Η εικόνα με το πακετάρισμα είναι μια εικόνα που είδαμε με κάποιους εργαζόμενους σε τράπεζες στη Νέα Υόρκη κατά την οικονομική κρίση. Όμως δεν βλέπω να υπάρχει μια τόσο σοβαρή πολιτική ή κοινωνική κρίση στην Ευρώπη που θα αναγκάσει κάποιους να πακετάρουν τα πράγματά τους. Το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό και τα σενάρια είναι εντελώς απρόβλεπτα. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην ικανότητα του Προέδρου Ματαρέλα να διευκολύνει το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης.